59 είναι από το βιβλίο του Ιώβ, από το κεφάλαιο ΚΒ και το εδάφιο 21, σελίδα 499, βιβλίο Ιώβ, 22 κεφάλαιο και 21 εδάφιο. Οικειώθητη λοιπόν με ταυτού και έσω εν ειρήνη. Ούτω θέλει ελθεί, καλόν είσαι. Δέχτη λοιπόν τον νόμο εκ του στόματος αυτού και βάλε τους λόγους αυτούς εν τη καρδία σου. Εάν επιστρέψεις προς τον πάντο δύναμο, θέλεις αν οικοδομηθεί, εκδιώξας την ανομίαν μακράν από των σκηνών σου. Και θέλεις επισορεύσει το χρυσίον ως χώμα και το χρυσίον του οφύρ ως τας πέτρας των χυμάρων. Και ο παντοδύναμος θέλει στο υπερασπιστή σου και θέλει έχει πλήθος αργυρίου. Διότι τότε θέλει σε φρένεστε εις τον παντοδύναμον και θέλει υψώσει το πρόσωπό σου προς τον Θεόν. Θέλεις δεηθεί αυτού και θέλει σου εισακούσει και θέλει αποδώσει τα σευχά σου. Και ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούστε εισέ και το φως θέλει φέγγει επί τα σοδού σου. Όταν ταπεινωθητής, τότε θέλει πείνε ύψωσης, διότι θέλει σώσει τον κεκυφώντα τους οφθαλμούς. Θέλει σώσει και τον μη αθώον, ναι, για της καθυρότητας των χειρών σου, θέλει σωθεί, αμήν. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε στο τέλος της τελευταίας γενεάς, όπως την περιγράφει ο Λόγος του Θεού, και δεν υπάρχει πια καμία αμφιβολία ύστερα από όλα όσα γίνονται, γιατί ζούμε ήδη τους καιρούς τους κακούς, επειδή οι άνθρωποι είναι άπιστοι, δεν υποτάσσονται στο Λόγο του Θεού και ζούνε μέσα στην αμαρτία, στην παράβαση, στην ανομία, θα τολμούσα να πω πλέον στην εκχύληση της ανομίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Ιδιαίτερα δε στην πατρίδα μας τα πράγματα είναι και γίνονται όλο και πιο δύσκολα και θα γίνονται όλο και πιο δύσκολα και για τους μεγάλους σε ηλικία αλλά και για τους νέους ιδιαίτερα. Ο κόσμος λοιπόν ταλαιπωρείται. Ταλαιπωρείται με ταλαιπωρία φοβερή η οποία δεν πρόκειται να διορθωθεί, αντιθέτως μάλιστα θα συνεχίζεται καθώς λέει ο Λόγος του Θεού ότι οι έσχατες ημέρες θα μοιάζουν με τις οδύνες εγκυμονούσεις, η οποία καθώς έφτασαν οι ώρες, οι μέρες, ο καιρός της για να γεννήσει, τόσο πιο πολύ θα πονάει έντονα και τόσο πιο συχνά θα πονάει έντονα. Και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σταματήσουν οι οδύνες εγκυμονούσεις, ό,τι και αν κάνει ο άνθρωπος. Δυστυχώς, ευτυχώς εγώ λέω, δυστυχώς για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις μέρες χωρίς τον Χριστό και ευτυχώς για μας που ζούμε τις έσχατες αυτές οι μέρες με πίστη στο Λόγο του Θεού, στην αγάπη του Θεού, στη χάρη του Χριστού, στην κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, με αγάπη, γιατί εάν δεν υπάρχει αγάπη η πίστη είναι νεκρά, χωρίς αποτέλεσμα, αλλά και με μία ελπίδα βεβαία και ασφαλή ότι ο Θεός με θόρκου βεβαίωσε και βεβαιώνει το σπέρμα του Αβραάμ, το σπέρμα του σπέρματος του Αβραάμ που είναι ο Χριστός, δηλαδή την Εκκλησία του Χριστού, με θόρκου βεβαιώνει, όχι μόνο με υπόσχεση, με θόρκου βεβαιώνει ότι εγώ, καθώς λέγει, ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Άρα λοιπόν, δυστυχώς για τον κόσμο που ζουν αυτές τις μέρες χωρίς Χριστό και δεν έχουν καμία ελπίδα και όποια ελπίδα και να έχουν είναι ματαία, ευτυχώς για την Εκκλησία του Χριστού που ζει μέσα στην παρουσία του Θεού και η ελπίδα της είναι βεβαία και ασφαλής ότι ο Θεός ευλογών θα μας ευλογεί και πληθύνων θα πληθύνει το σπέρμα μας,
θα πληθύνει τη ζωή μας και τη δόξα Του στη ζωή μας. Όμως, καθώς ζούμε στην παρουσία του Θεού, μας έχει δώσει ο Θεός ένα, όχι δώρο, ένα ωραίο όπλο δικαιοσύνης, το Λόγο Του τον Άγιο, τον οποίο μάλιστα μας ερμηνεύει Αυτός μέσα μας, στη ζωή μας, γιατί Αυτός είναι ο διδάσκαλός μας που μας διδάσκει και Αυτός είναι ο καθηγητής μας που μας οδηγεί. Αυτός λοιπόν μας ερμηνεύει το Λόγο Του μέσα μας με το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα, εάν πραγματικά το θέλουμε, και δεν είναι δυνατό να μην το θέλουμε αν το καταλάβουμε, Αυτός μας ερμηνεύει και μας αποκαλύπτει μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, ιδιαιτέρως δε τα μυστήρια της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Μας αποκαλύπτει τα μυστήρια της πολυειδούς χάριτος του Θεού, όπου η χάρις του Θεού είναι δια της πίστεώς μας τον Χριστό, είναι αυτή που πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας άφθονη πλούσια για να απολαμβάνουμε όλες τις υποσχέσεις του Θεού όπως είναι περιγεγραμμένες στο Λόγο Του. Μέσα από αυτή τη χάρη λοιπόν, και διδασκόμενοι από τον Χριστό και οδηγούμενοι, καθοδηγούμενοι από τον Χριστό και διοικούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε και πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα, εξητώντας, επαναλαμβάνω, μέσα από το Λόγο του Θεού, να μας αποκαλύπτει ο Θεός πνευματικούς νόμους οι οποίοι μεταμορφώνουν τη ζωή μας σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν έχει φτάσει, ώστε να απολαμβάνουμε, όχι στα λόγια, όχι με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια, την ελπίδα μας με θόρκο επιβεβαιωμένη, τη βεβαία και ασφαλή ότι ο Θεός πάντοτε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, ευλογών θα μας ευλογεί και πληθύνων θα μας πληθύνει. Ό,τι και να είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε, εάν στρέψουμε, που σήμερα θα στρέψουμε την προσοχή μας στο Λόγο του Θεού, θα μας αποκαλύψει ο Θεός τον τρόπο και τον δρόμο, το πώς, το πού και με ποιο, και πότε θα απολαμβάνουμε πραγματικά εν αληθεία, εν πνεύματι και αληθεία, το ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω, ώστε όχι μόνο να ξέρουμε πώς, πού και πότε θα υφίσταται αυτό στη ζωή μας, αλλά ακόμη περισσότερο να ξέρουμε και τι είναι αυτό. Το ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Ένα λοιπόν μέρος από το Λόγο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη που θέλει, όπως όλη η Παλαιά Διαθήκη, ερμηνεία με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης, με το πνεύμα του Χριστού και με την οδηγία και δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, θέλει ερμηνεία και ο Θεός μπορεί να μας την ερμηνεύσει μόνο, είναι αυτό που διαβάσαμε τώρα και μας λέει ο Λόγος του Θεού μεταβεβαιότητος, θέλεις να έλθει καλό σε σένα. Ερώτηση φοβερή από τον ίδιο τον Θεό. Κατά οποιασδήποτε συνθήκες, θέλεις να έλθει καλό σε σένα. Και εμείς λέμε αμήν. Αμήν. Αλλά πώς. Οικειώθητη λοιπόν μετά του Θεού και σου εν ειρήνη. Γίνε οικείος του Θεού, οικιακός του Θεού, μπε στην οικογένεια του Θεού, φέρε το Θεό στην οικογένειά σου, γίνε μία οικογένεια με το Θεό, θα έλθει η ειρήνη του Θεού στη ζωή σου και θα γίνεται καλό σε σένα. Το ερώτημα λοιπόν που θα μας ερμηνεύσει η Καινή Διαθήκη, ο Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο, είναι πώς θα γίνω οικείος του Θεού. Και είναι εύκολο. Γιατί ό,τι μας φανερώνει ο Θεός είναι πάρα πολύ εύκολο και τούτη η ευκολία οφείλεται στο ότι το κάνουμε εμείς, το κάνει ο Κύριος. Εμείς ακούμε, υπακούμε και προχωράμε. Και λέει ο Κύριος μας
ο Ιησούς Χριστός μέσα από το Λόγο Του. Όσοι δεχθούνε, όσοι εδέχθησαν τελικά τον Ιησούν Χριστόν, ότι είναι με πίστη ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τον κάλεσαν στη ζωή τους, καθώς έκρουε την πόρτα και αυτοί άνοιξαν και εισήλθε στο σπίτι τους, τότε σε αυτούς πρώτον ο Θεός δίνει εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Τέκνα Θεού τι σημαίνει? Κληρονόμοι Θεού και συγκληρονόμοι σου Χριστού. Τι σημαίνει? Αδέλφια του Χριστού. Αλλά συνεχίζει και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγοντας: αυτά είναι τα αδέλφια μου. Ποιοι είναι οι αδερφοί μου? Οι ακούοντες το Λόγο του Θεού και πράττοντες αυτούς, αυτόν. Άρα λοιπόν, ζήτα το Χριστό να έρθει σπίτι σου, δέξου τον σαν πραγματικά Θεό αληθινό, καθώς είναι, καθώς το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ο Θεός εμφανερώθη εν σαρκή. Κάλεσέ τονε, γιατί μόνο όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Φώναξέ τονε με πίστη. Ο Χριστός στέκεται έξω από την πόρτα σου και περιμένει να του ανοίξεις. Σήμερα κρούει την πόρτα σε όλους μας. Όποιος ακούσει σήμερα τη φωνή του και του ανοίξει, τότε ο Χριστός θα έρθει στο σπίτι σου, θα φάει μαζί σου, εσύ θα φας μαζί του, θα είστε αδέλφια, γιατί ο Θεός θα σου δώσει εξουσία να είσαι παιδί του. Τόσο εύκολα. Τόσο εύκολα. Γίνεσαι οικείος του Θεού, γίνεσαι παιδί του Θεού, κάτι πολύ περισσότερο από οικείος του Θεού. Οικιακό σημαίνει στα αρχαία ελληνικά οικείος του Θεού, οικειώθητη. Γίνεσαι της οικογένειας, οικογενής. Και μάλιστα με πρώτου βαθμό συγγενείας με το Χριστό αδέλφια, και με μηδενικό βαθμό συγγένειας με τον ουράνιο Θεό πατέρα σου και παιδί σου. Και ξέρετε, θα πεις, τι σημαίνει να είσαι αδελφός του Χριστού? Ξέρετε τι σημαίνει να είσαι παιδί του Θεού? Είναι το μέγα θαύμα. Γιατί έχεις εξουσία. Σαν παιδί του Θεού έχεις εξουσία στο Θεό. Και εμείς το καταλαβαίνουμε, γιατί ο γιος μου, όταν θέλει κάτι και ήθελε όταν ήταν μικρός, τώρα αποτελεί άλλη οικογένεια, ερχόταν και μου λέγε: πατέρα, θέλω. Τι θέλεις παιδί μου? Θέλω. Και ό,τι ήθελε το έκανα όσο μπορούσα. Γιατί ήταν παιδί μου. Και είχε και την παρησία να μου πει θέλω. Ενώ ο γείτονας, το παιδί του γείτονα, ποτέ δεν μου είχε έρθει να μου πει. Και αν ερχόταν μου λέγε: σε παρακαλώ, αν θέλετε, αν μπορείτε. Ξένος. Ο γιος μου είναι γιος μου. Εγώ είμαι πατέρας του. Η σχέση αυτή είναι μοναδική. Γιατί ο γιος απολαμβάνει την πατρική αγάπη. Ο γιος μου απολαμβάνει την πατρική μου αγάπη. Και εγώ απολαμβάνω τη χαρά του πατέρα. Αυτή είναι η σχέση μας με το Θεό. Έτσι γίνεσαι αδελφός του Χριστού. Έτσι γίνεσαι παιδί του Θεού. Τόσο εύκολα και τόσο ένδοξα. Οικειώθητη λοιπόν μετά του Θεού. Έσω εν ειρήνη και θα έρχεται καλό στη ζωή σου. Είναι βέβαιον? Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Είναι η αλήθεια. Εάν λοιπόν υπάρχει αυτή η αλήθεια, αυτός ο δρόμος, αυτός ο τρόπος, γιατί εγώ που είμαι στην Εκκλησία σήμερα να χάνω αυτό που ο Θεός μου προσφέρει? Γιατί ο άνθρωπος που ακούει το Λόγο του Θεού να χάνει αυτό το οποίο ο Θεός του προσφέρει, το οποίο βεβαιώνει λέγοντας
θα έρχεται καλό στη ζωή σου. Από ποιον? Από τον πατέρα σου, τον ουράνιο. Από τον αδελφό σου, τον Ιησού Χριστό. Και δεν είναι μόνο ο αδελφός σου, είναι και φίλος σου. Και Κύριός σου και Θεός σου. Είναι θαυμαστός Θεός. Και συνεχίζει. Εάν μάλιστα δεχθείς τον νόμο του από το στόμα του και το λόγο του τον βάλεις στην καρδιά σου, το λόγο του Θεού τον πιστέψεις και τον βάλεις στην καρδιά σου, και αν οδηγούμενος, διδασκόμενος από το λόγο του Θεού, γιατί το Ευαγγέλιο του Χριστού τι είναι? Η δύναμη του Θεού που σώζει τον άνθρωπο που πιστεύει. Δέξου λοιπόν αυτή τη δύναμη του Θεού που σώζει επειδή τον πιστεύεις, βάλ τον μες στην καρδιά σου με προσοχή, επίστρεψον στον Κύριο, δηλαδή διώξε από τη σκηνή σου την ανομία, ό,τι είναι αντίθετο από το λόγο του Θεού, διώξ' το από τη ζωή σου, από την οικογένειά σου, από την είσοδό σου και από την έξοδό σου. Ψάξε και βρες τι είναι αυτό που δεν αρέσει στο Θεό και καταδίκασέ το, για να έρχεται καλό σε σένα. Διώξ' το, επιτίμησέ το, ζήτησε από το Θεό να σε ελευθερώσει. Διώξε κάθε ανομία που είναι αμαρτία και κάθε αδικία προς τον άνθρωπο που είναι αμαρτία, διώξτε, τότε ο Θεός θα σε ξανά οικοδομήσει. Τι θα πει θα σε ξανά οικοδομήσει? Είναι ο επιδιορθωτής χαλασμάτων, είναι αυτός ο οποίος κάνει νέα πράγματα, είναι αυτός που την έρημο την κάνει έφορο γη, καρποφόρο γη. Αν είσαι σε έρημο, ο Θεός μπορεί την έρημο σου, προσωπική, οικογενειακή, οτιδήποτε, να την κάνει, και θα την κάνει έφορο γη. Και την έφορο γη μπορεί να την κάνει δάσος. Γιατί είναι Θεός δυνάμεων, Θεός θαυμάτων, Θεός που το όνομά του είναι αγάπη. Επίστρεψον σε αυτήν. Και πώς θα επιστρέψεις? Να διώξεις κάθε ανομία, κάθε αμαρτία, κάθε αδικία. Διώχτη. Επίστρεψε στην αλήθεια του Ευαγγελίου, στο λόγο του Θεού, στην αγκαλιά του Θεού, στα πόδια του Θεού, στον πατέρα σου. Επίστρεψε. Και τότε θα ανοίξει ο Θεός, τότε, αν δεν το κάνεις είναι κλειστός ο ουρανός, θα ανοίξει ο ουρανός πόρτα μεγάλη και ενεργητική. Θύρα ανεωγμένη θα σου χαρίσει και θα στέλνει από πάνω τους καταράκτες του ουρανού δια Πνεύματος Αγίου τις ευλογίες του, που να μην έχεις τόπο να τις βάλεις. Αλλά διώξε την ανομία, διώξε την αμαρτία, επίστρεψον στον Κύριο, πέσε στα πόδια του, πέσε στην αγκαλιά του, μετανόησον να δεις ο Θεός τι μπορεί να κάνει, άλλαξε τρόπο που σκέφτεσαι, άλλαξε αποφάσεις, οι βουλές σου δεν είναι βουλές του Θεού, οι αποφάσεις σου δεν είναι αποφάσεις του Θεού, άλλαξε γνώμη. Σήμερα αδερφοί μας καλεί ο Θεός να αλλάξουμε γνώμη, να αλλάξουμε πορεία όλοι μας, γιατί λένε οι άνθρωποι και σωστά, από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Και αν ακόμη αισθάνεσαι ότι καλό περπατάς, υπάρχει και το καλύτερο από το καλά. Και αν αισθάνεσαι ότι μέχρι τώρα καλά έχεις προχωρήσει, υπάρχει το άριστο. Και αν αισθάνεσαι ότι δεν περπατάς καλά, υπάρχει χάρις του Θεού, το έλεος του Θεού και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για να σε μεταφέρει από το σκοτάδι στο θαυμαστό φως του Θεού, από το ψέμα στην αλήθεια. Μόνο διώξε από κοντά σου την αμαρτία, την ανομία και την αδικία, διώξε κάθε παράβαση, διώξε την, την ξέρεις ποια είναι, διώξε την να πάει στην ευχή. Ζήτησε το αίμα του Χριστού να σε αγιάσει, να σε καθαρίσει. Συγχώρεσε για να σε συγχωρέσει ο Θεός. Και τότε αρχίζουν τα μεγαλεία που θα κάνει ο Θεός.
Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, τις έσχατες ημέρες κάνει μεγαλεία. Ο Θεός στις έσχατες μέρες θα κάνει μεγαλεία. Στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, στην εκκλησιαστική μας ζωή, στην πατρίδα μας. Έχει προφητευθεί ότι το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Και έφτασε ο καιρός να γίνει. Και θα γίνει. Γιατί θα το κάνει ο Θεός. Αλλά να είσαι και εσύ μέσα σε αυτή τη σωτηρία. Να είσαι και εσύ μέσα σε αυτή την ευλογία. Να είσαι και εσύ μέσα σε αυτή τη δόξα του Θεού. Να είμαστε μέσα, αδερφοί. Να μην είμαστε απ' έξω και βλέπουμε. Αλλά να είμαστε μέσα και να τρώμε και να ζούμε και να απολαμβάνουμε. Μην πάθουμε σαν κάποτε που έπαθαν, εσύ θα δεις αλλά δεν θα δοκιμάσεις. Μη γίνει το. Και να βλέπουμε και να ζούμε και να δοκιμάζουμε και να απολαμβάνουμε. Τότε αρχίζουν τα μεγαλεία. Ο παντοδύναμος θα είναι ο περασπιστής σου. Γιατί στη ζωή αυτή χρειαζόμαστε βοήθεια. Και διάβαζα ότι ο Θεός, και μ' άρεσε, ο Θεός είναι βοήθεια ετοιμοτάτη. Έτοιμος πάντα να βοηθήσει τα παιδιά του. Και μάλιστα όχι έτοιμος, απόλυτα έτοιμος. Βοήθεια ετοιμοτάτη, άκου λέξη. Τη διάβαζα, την ξαναδιάβαζα και την απολάμβανα. Ο Θεός είναι βοήθεια ετοιμοτάτη. Ο Θεός θα είναι υπερασπιστής σου και θα έχεις πλήθος ευλογίας. Και όχι μόνο αυτό, θα χαίρεσαι στον παντοδύναμο και θα έχεις παρησία στην παρουσία του. Και η παρησία έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Μην την αποβάλλουμε με οποιαδήποτε σκέψη αμαρτίας, ανομίας ή παράβασης. Μην την αποβάλλουμε την παρησία μας. Έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Θα χαίρεσαι. Τώρα μπορεί να είσαι θλιμμένος, θλιμμένη. Τότε θα χαίρεσαι στην παρουσία του Θεού. Θα απολαμβάνεις την παρουσία του Θεού. Θα έχεις παρησία στην παρουσία του Θεού. Γιατί θα φυλάς τις εντολές του και θα πράττεις τα ευάρεστα ενώπιον αυτού. Μεγαλεία θα συνεχίζει να κάνει ο Θεός. Θα προσεύχεσαι και θα σου εισακούει. Θα σου ακούει και θα σου απαντάει. Και θα αισθάνεσαι όχι μόνο την ευλογία του Θεού, αλλά την ευχαριστία του Θεού. Την ευγνωμοσύνη θα βγαίνει από την καρδιά σου για τη χάρη και το έλεος που θα κάνει ο Θεός στη ζωή σου. Επειδή επέστρεψες αυτόν, έδιωξες την ανομία και επικαλείσαι το όνομα του Χριστού, όντας οικείος του Θεού, συμπολίτης των Αγίων, και κατοικείς μέσα στην Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, που είναι ο οίκος του Θεού, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Το σπίτι σου πια δεν είναι αυτό που έφτιαξες ή που σου χάρισε ή που κληρονόμησες από τον πατέρα σου. Το σπίτι σου είναι αυτό που κληρονόμησες από τον πατέρα σου στον ουράνιο και φτιάχνει ο Χριστός για σένα. Δόξα στο Θεό. Μεγαλεία συνεχίζει να κάνει ο Θεός. Και ό,τι αν αποφασίσεις, επειδή θα το αποφασίζεις στο όνομα του Χριστού, επειδή θα το αποφασίζεις με τη βοήθεια του Θεού, επειδή θα το αποφασίζεις κατά το θέλημα του Θεού, ό,τι αν αποφασίσεις να κάνεις, θα το κατορθώνεις. Γιατί ο Θεός θα είναι μαζί σου. Θα σε ευωδώνει. Θα σε ευωδώνει ό,τι αν κάνεις. Ξέρεις τι θα πει ο Θεός να είναι μαζί σου? Ξέρεις τι θα πει ό,τι κάνεις ο Θεός να το ευλογεί? Ξέρεις τι θα πει ό,τι αποφασίζεις ο Θεός να σου βγαίνει, γιατί ο Θεός το ευωδώνει? Μα ό,τι αποφασίζεις. Και βεβαίως οι αποφάσεις σου, επειδή έχεις διώξει την ανομία, την παράβαση και την αμαρτία, θα είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού. Και αν είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού, ο Θεός ακούει. Και όχι μόνο σε ακούει, σε εισακούει, για να μην πω σε υπακούει. Και ό,τι ζητάς θα στο κάνει και ό,τι αποφασίζεις να κάνεις θα το ευλογεί. Και το φως του ουρανού, γιατί ο Θεός είναι φως, το φως θα φέγγει στο δρόμο σου. Δεν θα υπάρχει στο δρόμο σου σκοτάδι.
δεν θα υπάρχει στο δρόμο σου αμηχανία. Δεν θα υπάρχει στο δρόμο σου αδιέξοδο. Δεν θα υπάρχει στο δρόμο σου παρά μόνο φως και ευλογία από το Θεό. Και όχι το φως αυτό, αλλά φως υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου. Φως που δεν έρχεται, που δεν έχει νύχτα. Φως που δεν σκοτεινιάζει, αλλά φως που πάντοτε λάμπει. Γιατί ο Θεός είναι φως. Και ο Θεός θα μας βοηθήσει, αδερφοί αγαπητοί. Και στην απόλυτη ευλογία που θα φτάνεις, που θα φτάσεις, καταλαβαίνετε τώρα τι λέμε, αδερφοί. Απόλυτη, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Απόλυτη ευλογία μέσα στους καιρούς τους κακούς. Απόλυτη ευλογία μέσα στις ταλαιπωρίες του κόσμου τούτου. Απόλυτη ευλογία με μία ελπίδα βεβαία και ασφαλή ότι ο Κύριος έρχεται στη ζωή μας για να μας ευλογήσει, ότι είναι αδελφός μας, ότι είναι φίλος μας, ότι δεν είναι ένας μακρινός Θεός, αλλά είναι ένας Θεός πλησίων, μοναδικός Θεός, φίλος σου και λυτρωτής σου. Την απόλυτη λοιπόν ευλογία της παρουσίας του Θεού πρόσεχε. Τώρα υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος και υπάρχει μια ιδιαίτερη προσοχή. Ταπεινός. Τώρα ταπεινός. Η ευλογία δεν είναι δική σου. Η ευλογία είναι από το Θεό. Ό,τι έχει γίνει στη ζωή σου δεν είναι δικό σου, δεν έκανες τίποτα εσύ. Ο Θεός το έκανε. Και αν θεωρήσεις ότι εσύ το έκανες, θα το χάσεις. Και όταν χάνεις κάτι παρακυρίου, δεν το ξαναβρίσκεις. Μη χάσουμε, αδελφοί, αυτό το οποίο μας έχει δώσει ο Θεός. Την αιώνια ζωή, τη βασιλεία του Θεού, τη θύρα την ανεωγμένη, τη χάρη του Θεού. Μη χάσουμε. Και πώς θα το χάσουμε? Εάν πούμε εγώ. Και πώς θα το διατηρήσουμε? Αν λέμε ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Τόσο εύκολα. Όλα είναι πολύ εύκολα, το είπαμε. Αλλά με τη χάρη του Χριστού. Και πώς υπάρχει χάρη του Χριστού? Όταν είναι ταπεινός ο άνθρωπος. Και πότε είναι ταπεινός ο άνθρωπος? Όταν λέει όχι εγώ, ο Κύριος. Όχι εγώ, ο Κύριος στη ζωή μου. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Και όταν θα έρθει αυτή η ταπείνωση με επίγνωση, τότε έξω από την ευλογία θα έρθει ο Θεός να κάνει κάτι άλλο σημαντικό, ύψωσης. Θα σε συστήσει, θα σε υψώσει, θα σε φέρει πιο κοντά του, θα σε κάνει φως μέσα στον κόσμο, αλάτι στη γη αυτή, θα σε κάνει έναν φως που είναι αναμένο για να το βλέπουν οι άνθρωποι και να έρχονται στο φως σου. Θα σε κάνει δούλο του, θα σε κάνει υπηρέτη του, θα σε κάνει οικονόμο των μυστηρίων του Θεού. Δεν θα είσαι μόνο οικονόμος της πολυειδού του χάριτος του Θεού, αλλά θα είσαι και οικονόμος διαχειριστής των μυστηρίων του Θεού. Με αποτέλεσμα θα σώσεις εσύ, ακούτε τι λέει ο Θεός, εσύ θα σώσεις όχι μόνο τον αθώο και τον μη αθώο για τις καθαρότητες των χειρών σου. Καλά γίνεται αυτό? Γίνεται αυτό να σώζω εγώ εσύ? Βέβαια. Ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, και τότε το βέβαιο είναι η ευλογία του Θεού ότι θα φέρει προκοπή στη ζωή σου κατά πάντα. Αλλά αν ταπεινωθείς και προσέχεις τον εαυτό σου να μην υψωθεί και προσέχεις τη διδασκαλία να ταπεινώνεσαι και να μένεις, τότε και εσύ θα σωθείς, αλλά και τους ακούοντάς σε, εσύ θα τους σώζεις. Εγώ, ο Χριστός τι λέει? Όπως εμένα απέστειλε ο Πατέρας να σώζω, έτσι και εγώ αποστέλω εσάς να σώζετε. Και πώς έσωζε ο Πατέρας? Εν το ονόματι του Θεού. Και πώς θα σώζεις εσύ? Εν το ονόματι του Χριστού.
Και με ποιο τρόπο υπάρχει σωτηρία? Με το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Καθώς ο άνθρωπος πια, άντρας και γυναίκα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τεσσες χάτες ημέρες θα εκχαίω από του Πνεύματός μου και θα προφητεύουνε. Δηλαδή θα κυτρίτουν το Λόγο του Θεού με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή δεν θα είναι αυτοί οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα το Άγιο θα είναι αυτό που θα μιλάει. Και αν θα μιλάει με το στόμα σου το Πνεύμα το Άγιο, τι θα συμβαίνει? Ο Χριστός θα σώζει. Πώς θα σώζει? Με το Λόγο σου. Αλλά με το Λόγο σου που δεν είναι δικό σου, όχι εγώ, αλλά ο Κύριος. Με το Λόγο σου, με την παρουσία σου, με το φως σου, με την αγάπη σου, με την προσευχή σου. Βλέπετε αδερφοί, ότι ο Θεός δεν θέλει τις έσχατες αυτές οι μέρες μόνο να μας ευλογεί, να μας υπερασπίζεται, να μας φυλάτει, αλλά θέλει ακόμη περισσότερο κάτι, να μας χρησιμοποιεί σαν δούλους του και δούλες του για τη δόξα του Πατέρα του. Ο Χριστός τι θέλει? Να δοξάζει το Πατέρα του. Και εμείς τι θέλουμε? Να δοξάζει το Χριστός. Και πώς δόξαζε ο Πατέρας του, ο Χριστός τον Πατέρα του? Με το να μένει υπάκουος στο Λόγο του, να πηγαίνει όπου τον έστελνε, να λέει ό,τι του έλεγε και να κάνει ό,τι του έδινε εντολή. Το ίδιο θέλει και από μας ο Χριστός, αλλά σήμερα θέλουμε και εμείς να πηγαίνουμε όπου μας στέλνει ο Χριστός, να λέμε ό,τι μας λέει ο Χριστός και να κάνουμε αυτά που θέλει ο Χριστός. Τότε, αδερφοί αγαπητοί, δεν είμαστε εμείς που πηγαίνουμε, είναι ο Χριστός που μας στέλνει, που μιλάει και που ενεργεί στη ζωή μας, κάνοντας θαυμάσια και μεγαλεία σήμερα. Και αυτό θέλω να το προσέξουμε, γιατί είναι το μήνυμα του Θεού. Σήμερα θέλει ο Θεός, και είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναρθεί, να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Όλοι. Και να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας. Θέλει ο Θεός να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό έστειλε το Χριστό. Αλλά και ο Χριστός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό δημιουργεί την Εκκλησία του και στέλνει την Εκκλησία του σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν Εκκλησία. Γίνε απεσταλμένος του Χριστού. Σήμερα φωνάζει ο Θεός, ποιος θα υπάγει δί μας? Και ο Ισαΐας είναι έτοιμος, γιατί ταπεινώθηκε μπροστά στη δόξα του Χριστού όταν τον είδε. Και γιατί όταν ταπεινώθηκε, ο Θεός έστειλε άγγελο με κάρβουνο αναμένο, με δύναμη Πνεύματος Αγίου, άγγιξε το στόμα του και του λέει: τώρα δεν θα μιλάς εσύ, αλλά θα μιλάω εγώ δια Πνεύματος Αγίου. Κάνε μας έτσι όλους, Κύριε. Κάνε μας, σε παρακαλούμε. Θέλουμε, αμήν αδερφοί, θέλουμε να μην είμαστε εμείς, αλλά ο Κύριος. Να μην μιλάμε εμείς, αλλά ο Κύριος. Να μην ενεργούμε εμείς, αλλά ο Χριστός. Και να μην πηγαίνουμε όπου θέλουμε εμείς, αλλά όπου μας στέλνει ο Χριστός. Τι ωραία ζωή που είναι αυτή. Δεν είναι μόνο ζωή ευλογίας και απόλαυσης της ευλογίας, αλλά είναι ζωή κάτι ακόμη περισσότερο, δόξης Θεού και απόλαυσης της δόξης του Θεού. Αμήν.